Σωτήρη, νεκρός έπεσε ο Υπουργός Οικονομικών στη διάρκεια ομιλίας του στη Βουλή όταν δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να πάρει καινούρια φορείς πρακτικά μέτρα. Τινά. Θες ένα ευρώ να πάρεις μια τυρόπιτα? Άμα είσαι φίλος, θα πας εσύ να μου την πάρεις. Τι έγινε? Προσπαθεί να με στείλει για τυρόπιτα, αλλά δεν μασάω. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας στη Βουλή, τον Γιάννη Ρέρα, που τον προσλάβαμε για τηλεοπτικό ρεπόρτερ, υπακούοντας τον νόμο για τα ίσα δικαιώματα και στην ποσόστοση που απαιτεί το 80% των υπαλλήλων κάθε εταιρείας να έχει ένα τουλάχιστον κουσούρι, επειδή είναι κουφός. Και έχει θείο υπουργό. Γιάννη! Πόλη! Γιάννη! Πόλη! Πες μας, Γιάννη! Τι είναι από το αιματηρό γεγονός στη Βουλή σήμερα? Δεν έχει ακουστεί τίποτα φοβερό. Ακόμα περιμένουμε. Γιάννη! Θα περίμενε κανείς να έχει γίνει κάτι σημαντικό πριν την έναρξη του δελτίου. Δεν σκέφτονται καθόλου τον τηλεοπτικό χρόνο πλέον οι πολίτες της χώρας μας. Ειδήσεις πότε θα πούνε? Έλαβε και το πάρτο το ευρουδάκι. Άμα τρέξει πολύ 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 γρήγορα, μπορεί να μην σε προλάβω. Με τα φτερά που έχω στα παπούτσια μου. Δώσ' τα λεφτά, ρε! Ουκ! Πες ένα σκύλε τα λεφτά! Δεν έχω μία, ρε παιδιά! Σκατώσω, δεν γλιτώνει τελικά. Κράτα τα τρία μου σπιτά και βάλτα μες στον κουμπαρά. Πέτα την ψάρω βαρκά και λαμπάρε φουσκωτά. Δεν θα πεθάνουμε, βαρκάρι. Πούς τροπή. Κι εγώ, τι θα πω στην εφορία? Αν λάβεις παραδομή έχοντος. Μαζί μας στην κουβέντα μας έχουμε την εκπρόσωπο της κυβέρνησης, κυρία Παπαδοπούλου, τον εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριο Παπαδόπουλο, και τον εκπρόσωπο της αριστεράς, τον κύριο Παπαδοπούλοφ. Ακόμα μαζί μας, στο στούντιο της ΓΑΔΑ, η ειδική μας επί των αστυνομικών θεμάτων και αστυνομική μας συντάκτρια, η πρωταγωνίστρια στο Murder, She Wrote, Άντζελα Ράτσμπουρη. Και από το στούντιό μας στο Δαφνί, ο επιστημονικός, ιατρικός μας σύμβουλος, Dr. Who. Ακόμα από το Λουξεμβούργο, ο πρέσβης μας, Ντίνος Δράκουλας, η φιλαρμονική του Δήμου Πάτρας και η μαμά μου. Επίσης, το παιδί που φέρνει τους καφέδες, ο θείος του που έχει την καφετέρια και μια καμήλα, που όπως θα δείτε και εσείς είναι απίστευτο, κυρίες και κύριοι, χορεύει σαν τον MC Hammer. Άντζελα! Πόλη. Άντζελα! Πόλη. Η αλήθεια είναι ότι η αστυνομία δεν γνωρίζει τίποτα ακόμη. Και αυτό το λέω γιατί δεν έχω κάνει το ρεπορτάζ και δεν ξέρω τίποτα. Πόλη. Άντζελα! Ευχαριστούμε, Άντζελα! Πόλη! Γιάννη! Πόλη! Γιάννη! Πόλη! Χαράλαμπε! Κούλα! Κούλα! Αχαε, κούλα! Κούλα μακούς! Πολύ κονόπεδο, Κυριακό! Ζητώ συγγνώμη από το τηλεοπτικό κοινό, έχει γίνει ένα θεματάκι εδώ με το link. Γιάννη! Πες μας, τι γίνεται! Πόλη! Έχουμε νέα από το νοσοκόμο που έβαλε το πτώμα μέσα στο ασθενοφόρο! Κύριε ασθενοφόρε, τι έχετε να μας πείτε? Ναι, αυτός ήτανε τάβλα και εμείς ήρθαμε και τον πήραμε και θα τον πάμε στο νοσοκομείο. Το ακούσατε πρώτα από εμάς, κυρίες και κύριοι. Δεν είχε ναύλα και τον δίρανε και τώρα θα τον φάνε στο νεκροτομείο. Καλά να πάθει. Αμάθει να λέει ψέματα. Ξέρει ήδη. Νομίζω ότι για να βγεις βουλευτής είναι στα προαπαιτούμενα. Κάτι σαν την οπισθογωνία για να πάρεις δίπλωμα οδήγησης. Πίσω απ' όλα κρύβονται τα Daleks. Τα Daleks? Μα ξέρετε, αυτά τα ρομπότ με τα λαμπάκια. Διόλου απίθανο αυτό με τα Daleks. Αλλά όπως βλέπετε, ο κρατικός μηχανισμός τέθηκε σε κίνηση άμεσα. Όπως είδαμε, ο ασθενής πέθανε πριν φτάσει το ασθενοφόρο, κύριε Παπαδοπούλου. Όχι. Πώς όχι, κύριε Παπαδοπούλου, αφού το είδαμε όλοι μας. Ήταν νεκρός. Τα είπε και η τηλεόραση. Και τι θα πει που τον είπε η τηλεόραση? Έλατε. Σε μια υπόθεση που είχα, ο δολοφόνος ήταν μέλος της φιλαρμονικής. Όχι. Οδηγία, είχαμε κλώνει το αλόφι. Ακούστε, είμαι σίγουρη ότι η κυβέρνηση θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την... Αυτά, κυρίες και κύριοι, σε λίγο ο καιρός ήταν το δελτίο των 8 με την Πόλη Πλόκη.
φεύγουν. Φταίει το καπέλο. Τι. Αν κάποιο σου πέταγε φαγητό και φορούσε ένα καπέλο με κομμένα ανθρώπινα μέλη, θα τον πλησίαζε. Και από αυτόν γιατί δεν απομακρύνονται. Ξέχνα το, Ερμή, έχω βγει σύνταξη. Μύθιε πάπιε. Καλτσόπαπιε. Να πνιγείτε, να βουλιάξετε. Ανοίγετε, θα ανοιχτώ τις προσβολές σου για την ώρα. Ο σύντομα εκλεχτός θα έρθει και οι ουρανοί θα γεμίσουν με τα φτερούγισμα της αλλαγής. Οι σάλπιγες στον ποταμό θα φυσήξουν το κύμα της εντροπίας. Τα 7 αδέρφια θα νικήσουν τον αυτοκράτορα. Και οι πάκρες θα ξαναλεύουν στο γαλαξιακό βασίλειο. Ηλίθιες πάπιες. Σκέφτηκε κανείς τίποτα. Παπάς δεν γίνομαι. Μπάτσος με τίποτα. Τι άλλο μένει που να μην απαιτεί κανένα προσόν. Έλα, Σουλά. Πάω. Δεν σου βγαίνει το στιφάδο. Τέλειωσε και η Μανολίδα. Τι να σε κάνω. Βάλε εκεί πέρα. Φινόκιο σου λέει. Γίνεται καταπληκτικό. Δεν μ' ακούσεις χαμένη. Βάλε Φινόκιο. Ντάζομαι. Μισό λεπτό, Σουλά. Κυριέ μου. Τι εννοείτε, δεν έχω τα απαραίτητα παραστατικά? Έχετε κάποιο πρόβλημα με το παράστημά μου? Όχι, κυριέ μου. Εννοώ, δεν έχετε αρκετά υψηλό. Τι δεν έχω? Αριθμό μελών. Για να εγκριθεί νέο κόμμα, χρειάζονται τουλάχιστον 21 μέλη. Και στην περίπτωσή σας... Χρειάζονται 42. Μην τον ξεσυνερίζεστε. Κατά βάθος είναι καλός άνθρωπος. Εκτός αν θέλετε να τον σκοτώσετε, στην οποία περίπτωση είναι ένα ανεδέστατο γουρούνι που του αξίζει ένας αρχός και βίαιος θάνατος που δεν θα σας κοστίζει παρά μόνο 1 ευρώ. Του Σέρμι, γρήγορη σκέψη. Τι θέλω και μιλάω. Προτείνω λοιπόν σταύρωση με τα επταήμερου μαστιγώματος. Πολύ τρέντι κατά τα ρωμαϊκά έτη. Βασανιστήρια και φάγωμα από κόκκινα μυρμήγκια. Σπουδαία συμβολή της κινέζικης κουλτούρας. Αλλά αν βιάζεστε, όπως εμείς, ένας ανασκολοπισμός σε μεσανατολικό ή κεντροευρωπαϊκό στυλ θα σας λύσει τα χέρια! Επίσης, ο φούρνος μικροκυμάτων είναι... Μήπως το παρακάνεις λιγάκι? Δεν το παρακάνω καθόλου! Ερμή, δεν πάμε για ένα καφεδάκι εμείς, να τελειώσουμε μήπως τα διαδικαστικά? Έλα και θα σπάραζες τη σοκολάτα. Με βουντούκι. Με βουντούκι, βρε. Ερμή, πιστεύεις θα μπορούσα να ακολουθήσω μια καριέρα στην πολιτική? Μόνο αν την ακολουθούσες από πολύ πολύ μακριά. Ποτέ δεν στηρίζεις τα όνειρά μου. Μα είσαι σοβαρός τώρα? Γιατί ρε Ερμή, το μετρό, η Εγνατία, όλοι παραπονιούνται στην Ελλάδα, δεν τελειώνει κανένα έργο. Ενώ εγώ είμαι ειδικός να φέρνω πράγματα εις πέρας. Πράγματα ή ανθρώπους? Έλα, οκ, σε κάτι διαφορά. Ωραία, για να τελειώνουμε τη συζήτηση γρήγορα πριν τα πάρω. Πες ότι έβαζες υποψηφιότητα. Φαντάζεσαι την προεκλογική καμπάνια? Ελληνίδες! Έλληνες! Χάρε, ζεις, εσύ μας οδηγείς! Ισχύει αυτό. Εγώ νομίζω ότι υπερβάλλεις λίγο. Λες, ε? Εδώ είχαν πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Θα φοβηθούν να ψηφίσουν εμένα. Σε αυτό έχεις ένα δίκιο. Πάρα πολύ καλή ιδέα, ναι, να κατέβεις τις εκλογές και να βάλεις για σύνθημα «Κοιτάξτε με στα μάτια και ψηφίστε». Αχ, ξέχασα, δεν έχεις μάτια. Το βρήκα όμως. Θα πεις για έναν ηγέτη με καρδιά. Αχ, ξέχασα. Ούτε καρδιά έχεις. Και σκέψου και το άλλο. Οι Έλληνες γκρινιάζουν συνεχώς ότι δεν μπορούν να δουν τους βουλευτές τους. Εγώ είμαι ο μόνος πολιτικός που αργά ή γρήγορα θα δει όλους τους ψηφοφόρους του. Όλα καλά. Όλα αντιρά! Πήραμε έγκριση! Ο μεγάλος, αναποφάσιστος, λαϊκός, ανεξάρτητος και ανένταχτος συνασπισμός είναι πλέον πραγματικότητα! Γιούπι. Δεν συνάντησες κανένα πρόβλημα? Μπα! Όλα γίνανε απλά και πολιτισμένα. Έλα, Σούλα! Οι πολίτες άρχισαν να αντιδράνε! Φέρε τη σφράγγια, ρε πανιούρισμα! Ήταν κόντρε, χαμένε! Συγγνώμη, κύριε, αλλά εδώ δεν επιτρέπεται το κάπνισμα. Πουρκουά! Είναι ανοιχτά και δεν ενοχλώ κανένα.
Ναι, κύριε, αλλά έχουμε πολλούς πελάτες με παιδιά. Α, και ένα σκελετός που καπνίζει είναι ακριβώς η θελκτική εικόνα που οδηγεί ένα πεντάχρονο στο κάπνισμα. Δεν με παρατάνε λίγο καλύτερα. Όλοι την έχουν δει φιλόσοφοι. Ε, συγγνώμη, παιδί, ε. Απιούμε ένα φλαπεδάκι εμείς. Σκέτο. Και ποιος είσαι εσύ, ρε, που μιλάς και στον ενικό. Μένιπος, κοινικός φιλόσοφος. Βρε, δεν πας στο διάολο, λέω εγώ. Που θες και φραπεδάκι. Καλά, δε. Δεν σε είπαμε και καμπούρι. Ας μην έβαζα τις βολές στο τέλος και θα σου έλεγα εγώ ευρωμπάσκετ και μαλακίες. Και ενώ μετράμε ανάποδα πλέον για την Κυριακή των εκλογών, ο θανατηφόρος ιός συνεχίζει να χτυπά αδιακρίτως. Όπως βλέπετε σε αυτά τα αμοντάριστα πλάνα, ο υποψήφιος υπουργός οικονομίας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του ομιλίας έγινε το 17ο θύμα του ιού. Ζωή σε μας. Και υποσχόμαστε αυξήσεις ανώτερες του πληθωρισμού και φοροαπαλλαγές τους. Και με αυτά, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Και φυσικά, σε λίγο ο καιρός. Είσαι δεξιός? Όχι. Αριστερός? Ούτε. Κεντρός? Γελάς? Μήπως τελικά είσαι μαλάκας? Μεγάλος, αναποφάσιστος, λαϊκός, ανεξάρτητος και ανένταχτος συνασπισμός. Δεν κάνουμε διακρίσεις. Εξαιρούνται οι παιδεραστές, οι πρώην και οι νυν δικτάτορες και τα μέλη της οικογένειας Μπους. Όχι, μόνο πες μου ότι δεν στο είπα. Μου το είπες. Όχι, μόνο πες μου ότι δεν στο είπα. Μου το είπες. Και τώρα τι έχεις να πεις? Έχεις δίκιο. Το ξέρω ότι έχω δίκιο, αλλά τι έχεις να πεις? Είναι μαλάκας. Το παλικάρι είναι μαλάκας. Και όχι μόνο είμαι. Είμαι και ο πολιτικός αρχηγός τους. Επικυρωμένος πρωτόδικα και διαφημισμένος στην τηλεόραση. Πώς το είχες πει εκείνο με τα μηνύγκια? Συνεχίζει να σαρώνει το πολιτικό κόσμο της χώρας μας ο ιός Ιτανή Επιτάς 5431. Σύμφωνα με καινούργιες μελέτες της NASA, η ορμόνη που πυροδοτεί το θανατηφόρο σκέλος του ιού έχει μια αυξημένη τάση εμφάνισης σε πολιτικούς στη διάρκεια προεκλογικών ομιλιών, εκκλησιαστικούς ηγέτες και τραγουδίστριες που επιμένουν ότι όχι, δεν έχουν κάνει πλαστική. Ο Ερμής λέει ότι ο κόσμος με φοβάται. Α, όχι όλοι. Μόνο οι ασφαλιστές, οι Γέρι και ο Ούντι Άλεν. Μα είναι άδικο. Είμαι τόσο γλυκούλης. Σε μένα το λες. Μπαγασάκο, λες και δεν ξέρεις τι αδυναμία σου. Όταν πεθάνεις θα μου λείψεις αφάνταστα. Χα! Εξάρες! Πάλι! Είμαι παρεξηγημένος, αυτό είναι. Αν με γνωρίζανε καλύτερα θα βλέπανε ότι πίσω από αυτό το φρικτό παρουσιαστικό κρύβεται μια ψυχή πολύ ευαίσθητη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν έχουν χρόνο να σε γνωρίζουνε. Ίσως γιατί όταν σε γνωρίζουνε τελειώνει ο χρόνος τους. Πρέπει να βρω έναν τρόπο να βελτιώσω την εικόνα μου. Λοιπόν, ακούστε τι λέει εδώ. Σε μια κρίση δημοκρατικής συνείδησης, ο Θεός αποφάσισε ότι θα κατέβει στις εκλογές. Αν είναι να σωθούμε όλοι, λέει, από τις αμαρτίες μας κλπ, πρέπει να το θέλουμε τουλάχιστον οι περισσότεροι. Καταλήτης της ευνηδιαστικής αυτής θεϊκής παρέμβασης ήταν η δημιουργία της παράδοξης μαλάκας. Κατά λέξη, ο λόγος του Θεού πάει ως εξής. Εδώ κατεβαίνει ο κάθε μαλάκας. Εγώ δεν θα κατέβω. Μάλιστα. Μα δεν θα έχεις να πεις. Εγώ νομίζω ότι η κατάσταση σοβαρεύει λιγάκι. Νομίζω ότι δεν θα πάμε πολύ μπροστά με το τζάμπα ίντερνετ και την αποποινικοποίηση της φούντας. Και γιατί όχι, να δεις που θα βγούμε πρώτοι. Είσαι δεξιός? Όχι. Αριστερός? Ούτε. Κεντρός? Γελάς? Μήπως τελικά είσαι μαλάκας? Τζάμπα ίντερνετ, αποποινικοποίηση της φούντας. Ήρθε η ώρα να γίνεις και εσύ μαλάκας. Μεγάλος, αναποφάσιστος, λαϊκός, ανεξάρτητος και ανένταχτος συνασπισμός. Δεν κάνουμε διακρίσεις, εξαιρούνται οι παιδεραστές, οι πρώην και οι νυν δικτάτορες και ο Ντέιβιντ από τον Beverly Hills. Μέλιπε, μας καλέσανε στο debate. Αχ, να είναι καλά αυτός ο ιός που τους ξεπαστρεύει όλους. Είμαστε πολιτική δύναμη. Ρε και να βγούμε. Διαπλοκή, φόροι, μίζες, ημιυπαίθροι, περαιώσεις. Μιλάμε για χοντρά φράγκα. Νόμιζα ότι σκοπός ήταν απλά να πληρωθώ και να με σκοτώσετε. Επειράζει να βγάλουμε κάτι παράλληλα. Λοιπόν, ποια θα βάλεις? Νομίζω την κόκκινη ταιριάζει με τον εκνευριστικό χαρακτήρα σου. Δεν μπορώ να τρέχω σε debate τώρα.
Βαριέμαι. Μενιφέ, δεν γίνεται να μην πας. Πρέπει να πας. Το debate επηρεάζει πάρα πολύ τα αποτελέσματα. Θα μου πάρεις τυρόπιτα. Μια τυρόπιτα, παρακαλώ. Κάνει μόνο ένα ευρώ. Σε ρώτησα. Μα... Παίρνει τυρόπιτα να φύγω. Κάνει μόνο ένα ευρώ. Κάνει μόνο ένα ευρώ. Δεν ρίξε μου κι άλλο λάδι στις πληγές. Debate 2011. Yeah. Fuck yeah. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω στο σημερινό debate που όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα είναι καθοριστικό για την εξέλιξη της προεκλογικής μάχης. Μαζί μας, ο κύριος Ανδρέου για το κυβερνών κόμμα. Καλησπέρα. Ο κύριος Σαματάς για την αντιπολίτευση. Καλησπέρα. Η κυρία Παπά του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καλησπέρα. Ο Μένιπος του Μαλάκα. Καλησπέρα. Και ο Θεός. Λοιπόν, κύριε Ανδρέου, αληθεύει ότι παρά τις εξαγγελίες σας για επένδυση στην ανάπτυξη, θα συνεχίσουμε και την επόμενη τετραετία με ακόμα περισσότερους φόρους και καινούργιες πρακτικά μέτρα? Μπορώ να αλλάξω ερώτηση? Ρωτήστε με γεωγραφία. Ο λαός, κύριε Ανδρέου, περιμένει απαντήσεις. Αν θέλετε να είστε κυβέρνηση και την επόμενη τετραετία. Ναι, μάλιστα. Κοιτάξτε, δεν πρόκειται να βάλουμε καινούργιες πρακτικά μέτρα. Εννοώ όχι πολλά. Δηλαδή και να βάλουμε. Σίγουρα θα πάρουμε πολλά μέτρα κοινωνικής πολιτικής για να δείξουμε στον πολίτη ότι το κράτος είναι δίπλα του. Παραγωγή, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι με το πτώμα. Debate 2011. Yeah. Fuck you. Ας περάσουμε στον κύριο Σαματά. Κύριε Σαματά, πιστεύετε αλήθεια ότι το πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπορεί να μας βγάλει από την κρίση χωρίς να καταφύγουμε στο μνημόνιο? Τώρα, το θέτετε πολύ απλοϊκά. Με ένα ναι ή με ένα όχι, κύριε Σαματά. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι θα ψηφίσει. Ναι. Παιδιά, κι άλλος. Σειρά λοιπόν έχει η κυρία Παπά. Όχι. Πώς όχι, αφού η σειρά σας είναι. Όχι. Καλά λοιπόν, περνάμε στον κύριο Μένιπο. Το θάρρος, η παλικαριά και η λεβεντιά πριν απ' όλα κρίνονται στον τόπο δουλειάς απέναντι στους μηχανισμούς της εργοδοσίας. Ακούστε. Ο Χάρος είμαι, αλλά δεν έχω έρθει για αυτό που νομίζετε. Μοιράζουμε πόρτα-πόρτα ψηφοδέλτια του Μαλάκα. Επίσης σκεφτόμουν ότι αν έχετε λίγο χρόνο θα ήθελα να περάσω μισή ώρα με την οικογένειά σας για να δείτε ότι δεν είμαι τόσο τρομακτικός όσο με παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν βαριέσαι, κοπιάσαι. Ας σου βάλω μια μερίδα γιουμετσάκι, σε βλέπω λίγο αδύνατο. Σας ευχαριστώ. Έχω περάσει δύσκολες μέρες. Δεν ξέρετε πόσα σημαίνει για μένα αυτό που κάνατε. Μην το συζητάς, δεν είναι τίποτα. Κάσε που μπορεί να τρομάξει τα παιδιά μου και να φάνε. Κι αν, λέω αν, στο τέλος της μισής ώρας θέλεις να πάρεις τη γυναίκα μου, να ξέρεις ότι εγώ δεν θα σου κρατήσω κακία. Από τους κλάδους κατά εργοστάσια, τις επιχειρήσεις κατά γραφεία, ξεκινάει ένα ισχυρό εργατικό λαϊκό ποτάμι που στο δρόμο είμαστε βέβαιοι θα συναντηθεί αυτή τη φορά πιο αποφασιστικά με τους χήμαρους των μαθητών, των φοιτητών, των σπουδαστών, γενικότερα της νεολαίας, με τους μικρέμπορους, τους βιοπαλαιστές μικρομεσαίους και σε όλη την Ελλάδα με τη φτωχή αγροτιά. Έχουμε μπροστά μας μεγάλους αγώνες και μπορούμε να τους βγάλουμε σε πέρας! Κυρία Παπά, θα περιμένετε επιτέλους να μιλήσετε στη σειρά σας? Όχι. Μιλήστε τώρα λοιπόν. Όχι. Τι όχι? Όχι. Τελικά θα μας πείτε τι θέλετε απλά και ξεκάθαρα για μια έστω φορά? Ναι. Τι γίνεται εδώ καλέ, θα τρελαθούμε, παραγωγή! Καλώς τον ηγέτη. Έλα, κάθισε, πες μου πώς πήγε η γνωριμία με το κοινό σου. Καλά, έκανες λάθος τελικά. Ο κόσμος δεν με φοβάται, με θέλουνε. Ορίστε. Ναι, μόνο που κανείς δεν με θέλει για τον εαυτό του. Όλοι με θέλουν για το δίπλα τους. Κύριε Μένιπε, σε εσάς λοιπόν, καθώς μας τελειώνουν οι υποψήφοι,
Ταράξατε τα νερά της Ελλάδας με την ανατρεπτική σας καμπάνια. Πώς θα την περιγράφατε? Κοιτάξτε να δείτε. Ξεκινήσαμε με μια εντελώς τρελή ιδέα, πάνω στην οποία στήριξαμε όλη μας την εκστρατεία. Γενικώς δεν λέμε μούφες, δεν λέμε ψέματα και υποσχόμαστε μόνο πράγματα που μπορούν να γίνουν εδώ και τώρα. Και πότε λέτε να το σταματήσετε? Μπαρδόν. Αυτό με την αλήθεια, πότε λέτε να το κόψετε? Δεν λέμε. Αλήθεια? Δεν είπαμε. Καλά. Και για τα μεγάλα θέματα της παιδείας, της οικονομίας και της εξωτερικής πολιτικής, τι έχετε να προτείνετε? Απολύτως τίποτα. Για την ακρίβεια, υποσχόμαστε μόνο τζάμπα ίντερνετ και αποποινικοποίηση της Φούντας, γιατί είναι πια σάρικα. Αλλά ειλικρινά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Γιατί σε περίπτωση που εκλογούμε, λίγο μετά τις εκλογές, ο πρώτος βουλευτής επικρατείας μου θα με σκοτώσει με πριονοκορδέλα, ανοιχτήρι μπύρας ή κλογ. Μήπως εννοείται κλομπ? Όχι, κλογ. Ξέρετε, αυτά τα παπουτσάκια που φοράγανε στη Χάιντι. Που είναι σαν τσαρούχια, ξύλινα, χωρίς φούντα. Αυτό το παιδί. Πραγματικά μερικές φορές είναι μέσα στο μυαλό μου. Καλά, καλά. Ας θέσουμε την πρώτη μας ερώτηση στο υπέρτατο «ον». Το κύριό μας πατέρα από τον κράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, κύριο Θεό. Πριν το debate, οι δημοσκοπήσεις σας έδειχναν πέμπτο κόμμα. Οι τελευταίες εξελίξεις όμως σας έχουν αναδείξει σε έναν από τους δύο επικρατέστερους υποψηφίους. Πώς προβλέπετε ότι θα κινηθεί το πλήθος των νέων αναποφάσιστων? Και τώρα που η πιθανότητα να ανέβετε στο βάθρο της εξουσίας... της Ελληνικής Βουλής, τέλος πάντων. Μήπως αλλάζει κάτι στο πρόγραμμά σας? Μία ενδεκάτη εντολή ίσως, μία τρίτη παρουσία, ένα βίντεο δώρο? Ναι, αλλά πότε? Τι βάθος πλάνο έχετε? Πότε βλέπετε να ολοκληρώνετε το πρόγραμμά σας? Ελληνίδες, Έλληνες, αυτό ήτανε. Τα καταφέρατε. Επιλέξατε τζάμπα ίντερνετ από την αιώνια σωτηρία. Είσαστε άξιοι υποστηριχτές της παραταξής μας. Είσαστε όλοι σας μαλάκες. Αυτό ήταν, ρε Μένιπε, έγινες πρωθυπουργός. Τώρα με τον πρώτο ρουσφέτη. Πίσω απ' όλα κρύβονται τα Daleks. Έχουμε μπροστά μας μεγάλους αγώνες. Τα υπάρξεις θα καλαλεύουν στο γαλαξιακό βασίλειο! Λοιπόν, Μένιπε, πιστεύω ότι εσύ θα είχες φέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από τις Βρυξέλλες. Ναι, οι Βρυξέλλες προσπάθησαν, αλλά τόσο καλά αποτελέσματα όσο εσύ αποκλείται να έπαιρναν. Να σου πω, Μένιπε, δεν πας Βρυξέλλες να μου παίρνεις ένα ευρώ? Και άμα παίρνεις, θα σκοτώσω. Άμα δεν παίρνεις, θα σκοτώσω επίσης. Ναι, ξέρω, Πονηρούλη. Κράτα και κάτι για τις δημοτικές. Έχουμε πάλι δημοτικές. Ναι, και μετά γυμνάσιες και λύκειες. Ωραία, παιδί μου. Τόσες εκλογές και ακόμα να μάθω. Εκλογές. Yes. Εκλογές. Yes. Εκλογές. Εκλονό.